Αγαπητοί τεθελιατοί, Χριστός Ανέστη. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και σας που θα μας παρακολουθήσετε. Το θέμα μας και σήμερα είναι δια φορά Ευαγγελικέ περικοπές από τα Ιωθανά Ευαγγέλια. Ενάτη Ευαγγελική περικοπή κατά Σεράν είναι από το 20 κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων στίχη 19-31. Όσε ονοψία στη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων και των Θερών και Κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητέ συνηγμένοι δια το φόβο των Ιωδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έστειλε στο μέσον και λέγεται αυτοίς ειρήνη και τούτο λοιπόν έδειξε να αυτή τα σχήρα και την πλευρά αυτού. Εχάρεσαν ούν οι μαθηταί ειδώντε τον κύριο. Είπε ούν αυτή ο Ισού πάλι, ειρήνη μην, καθώ απέσταλκε με ο πατήρ, καγό πέμπο μα. Και τούτο λοιπόν ενεφίσε και λέγε αυτή, λάβετε πρέμα άγιον. Αν την οναφίτε αμαρτία, αφήνεται αυτή άντενον κρατείτε και κράτηντε. Θα μάζε είσαι εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, ούκιν με ταυτόν ότι ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον ον αυτό οι άλλοι μαθητέ, τον Κύριον. Ο δίπεν αυτές, εάν αμύδεν τες αυτού των τύπων των ήλων, και βάλω το δακτυλό μου στον τύπο των ήλων, και βάλω τη χείρα μου στην πλευρά αυτού, ο μη πιστεύσω. Και με θεμέρας οκτώ πάλιν έσω ήσαν έσω οι αυτού και ο Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς στο θυρόν και, κλει... και, κλεισμένο και έστει στο μέσο και είπε: Ειρήνη η μήνυ. Ήταν λέγε το Θωμά: Φέρε το δακτυλό σου όδε, και τα σχήρα μου, και φέρε τη χείρα σου και βάλει στην πλευρά μου, και μη γίνει άποστο, αλλά πιστό. Και απεκρίθω μα και είπε αυτό: Ο κύριο μου και ο Θεό μου. Λέγε αυτό ο Ιησούς, ότι ώρα κάσμη πεπίσευκα, μακάρι οι και πιστέυσαντες». Παλάμεν ον και άλλα σημεία, επίση ο Ισού ενώπιον των μαθητών αυτού, αού και έστειγε γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δεν γέγραπτε να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστό, ο ιό του Θεού, και να πιστεύοντε ζωή έχετε εν το ονόματι αυτού. Εδώ, σε αυτή την περικοπή, Θέλω να κάνω τρία σχόλια, το απόγευμα της Κυριακής που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ότι η Κυριακή ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, γι' αυτό οι Ευαγγελιστέ γράφουν τη δεμιά των Σαββάτων, που σημαίνει την πρώτη ημέρα της εβδομάδος και ενώ ήταν η τρίτη ημέρα μετά το θάνατο του Κυρίου, και όλοι οι μαθητές ήταν στο σπίτι και οι πόρτες ήταν καλά κλεισμένες για το φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και στάθη ενώπιον των μαθητών και του είπε «Ηρήνη να έχετε αναμεταξύ σα. Έδωσε δηλαδή ο Χριστός την ειρήνη που έχει δώσει προ ολίγου την Μεγάλη Πέμπτη. Στο 14ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 27 στίχο, Εκεί ο Χριστός επάνω στο τραβέ παίζει, δίνει στους μαθητάς την ειρήνη τη δική του. Και λέγει, ειρήνη και να φύγει με ειμήν, ειρήνη την εμείνη δίδω με ο καθώς ο κόσμος δίδουσιν, εγώ δίδω με μη ταρασέστο η μόνη καρδία με δεδιά του. Και αφού του έδωσε την ειρήνη έχουν οι μαθητέ έπετα έδειξε τα σημάδια που άνοιξαν τα καρφιά στα χέρια του και την πλευρά του που τη χτύπησε ο στρατιώτης την Μεγάλη Πέμπτη με την λόχη και βγήκε αίμα και νερό. Εχάρηκαν λέγει ο Ευαγγελιστής, είμαστε τε όταν είδαν τον Χριστό αναστημένο. Τους είπε ξανά ο Ιησούς, Η ειρήνη έχετε αναμεταξύ σα. Καθώς με απέστειλε ο πατέρας μου, έτσι εγώ στέλνω εσάς. Στο δέκατο έβδομο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλου είναι η αρχαιρατική προσευχή. Και εκεί ο Χριστός στο 18-19 στίχους ανάμεσα στα άλλα που είπε στον πατέρα του είπε και τους εξής λόγου. Καθώς σε απέστειλα πέστελας εις τον κόσμο, καγώ απέστελα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω με αυτόν, είναι και αυτοί όσοι ηγιασμένοι εναντίον. Να, όπως πατέρα, εσύ με έστειλε έτσι εγώ στέλνω αυτούς να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό εδώ μετά την Ανάστασή του τους λέγει να πάτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη τη γη. Όπως με απέστειλε ο Πατέρας έτσι και εγώ στέλνω εσάς. Και όπως άλλοτε ο Θεός εφήσισε στο πρόσωπο του Αδάμ και έγινε ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν, έτσι και ο Χριστός τώρα φυσάει στους στον πρόσωπο των Αποστόλων και τους λέγει «Λάβετε Πνεύμα Άγιο» και τους έδωσε και το μυστήριο της εξομολογήσεως. «Άντινον αφήτε της αμαρτίας, αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτητε». Το μυστήριο αυτό της εξομολογήσεως, αγαπητοί τελευταίοι, ο Χριστός του είχε δώσει πρωτού ακόμα σταυρωθεί. Στο 16ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλων, μας κι εκεί ότι ο Χριστός ρωτάει τους μαθητάς και τους λέγει ποιον λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου και οι μαθητές το λένε. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο βαπτιστής, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ερεμίας, και μερικοί άλλοι λένε ότι είσαι ο ένας προφήτης από τους αρχαίους προφήτας. Ναι, τους λέει ο Ιησούς, τα πλήθη του λαού έχουν αυτές τις ιδέες για μένα, αλλά εσείς όμως, εσείς που είδατε τα θάματά μου, ακούσατε τη δασκαλία μου, εσείς ποιο λέτε ότι είμαι εγώ και ο Πέτρος τότε απεκρίθηκε και του είπε εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του ζωντανού Θεού. Τότε ο Χριστός είπε στον Πέτρο, «Μακάριος είσαι Σίμων, η έτου Ιωνά, ότι αυτό δεν σου το εφανέρεσε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου που είναι στους τωρανούς». Ναι, τούτο και κι εγώ σου λέγω ότι είσαι η Πέτρος και σε αυτήν την πέτρα της ομολογήσεως της πίστεως θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πήλιά του δεν θα την καταντροπιάσω. Και αφού είπε αυτά, Παρακάτω στο 19 στίχο λέγει «Κακό δέσι δώσω τα, τα σκλής της βασιλείας των ουρανών και ο εάν δείς έστε δεδεμένον εν της ουρανής και ο εάν λύσεις έστε λελεμένον εν της ουρανής». «Θα σου δώσω» λέγει «τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών» δηλαδή το μυστήριο της εξομολογήσεως, του δεσμή και λίγι. Και τέλος, στο 18ο κεφάλαιο, κατά Μαθαίων Ευαγγέλων, 18 στίχο, εκεί ο Χριστός δίνει το μυστήριο αυτό της εξομολογήσεως σε όλους τους Αποστόλους. Αμή μη λέγουμε, όσα δίσετε επί τη γης, έστε δεδομένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί τη γης, έστε λελεμένα εν το ουρανό. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω. Ο Θωμάς ένας από τους 12 μαθητάς, δεν ήταν μαζί με τους άλλους Αποστόλους την ημέρα εκείνη που ο Χριστός εφανερώθηκε στους Αποστόλους. Και όταν πήγε ο Θωμάς του έλεγαν οι άλλοι μαθητέ, Θωμά, εωράκαμε τον Κύριον, είδαμε τον Κύριο. Θωμά έλεγαν οι άλλοι μαθητέ, είδαμε τον Κύριο που είχε πει εγώ είμαι η και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι το φω του κόσμου. Αλλά ο Θωμά, όσα και αν άκουγε, δεν ήθελε να πιστεύσει. Και του είπε: Εάν δεν θα ειδώ μόνο μου με τα μάτια μου, τα συνάμαδια. που άνοιξαν τα καρφιά στα χέρια του, και αν ακόμα δεν θα βάλω το δακτυλό μου να ψηλαφίσω τα σημάδια από τα χέρια του και δεν θα βάλω το χέρι μου στην πλευρά του που το χτύπησε ο στρατιώτη στη Μεγάλη Πέμπτη με την λόγη και βγήκε αίμα και νερό ποτέ, μα ποτέ δεν θα πιστεύσω. Και αφού πέρασαν οχτώ ημέρε, όλοι μαθήτε ίσα μαζί και ο Θεμάς μαζί τους, έρχεται ο Ιησούς ενώ οι πόρτε ήταν κλεισμένες, εστάθη ενώ τους και τους είπε ειρήνη να έχετε ανάμεταξύ μεταξύ σας. Έπειτα στράφει στο Θεμά και του είπε Έλα Θωμά, έλα να με ψηλαφίσεις και φέρε το δακτυλό σου να ειδείς και να ψηλαφίσεις τα σημάδια που άνοιξαν τα καρφιά στα χέρια μου και φέρε το χέρι σου να το βάλεις στην πλευρά μου και να μην εξακολουθείς να είσαι άπιστος αλλά πιστός. Και ο Θωμάς χωρίς να ψηλαφίσει το Χριστό έδωσε μια μεγάλη μαρτυρία για τη θεότητα του Χριστού και είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου ή να το πούμε στα εβραϊκά για χδέ μου και Θεέ μου. Και το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Θωμάς έχει πάρει ένα όνομα ότι είναι άπιστος. Ο άπιστος Θωμάς λένε. Η απιστία του Θωμά αγαπητοί τελευταίτε δεν ήταν κακή όπως είναι η απιστία των σημερών ανθρώπων. Αλλά η απιστία του Θωμά ήταν καλή. Γιατί ήταν καλή. Να γιατί. Διότι εάν ο Θωμάς δεν θα είχε δει το Χριστό αναστημένο όταν θα πήγαινε να κηρύξει την Ανάσταση του Χριστού. Εάν τα πλήθη του λαού θα το ρωτούσαν και θα το έλεγαν. Θωμά εσύ είδε τον Χριστό αναστημένον. Η Άνω Θωμάς θα έλεγε δεν τον είδα εγώ αλλά τον είδαν οι άλλοι μαθηταί. Τότε το ακροατή θα το έλεγε ασταυτα αυτά Θωμά. Ενώ δεν τον είδες εσύ άραγες ψέματα μας λες δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Κι έτσι το κήρυγμά του ήταν ψεύτικο, κούφιο. Αντίθετα, η Άνω θα έλεγε ότι τον είδα χωρίς να τον είχε δει. Τότε όταν θα οδηγούσαν το Θωμά στο μαρτύριο θα αρνούσε το Χριστό και θα έλεγε για έναν πεθαμένο να πάω και εγώ να σταυρωθώ. Γι' αυτό η απιστία ε, του Θωμά ήταν καλή. Έπρεπε να ειδεί πραγματικά και ο ίδιος για να μπορεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο και την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι επαναλαμβάνω, η απιστία του Θωμά δεν ήταν κακή όπως είναι η απιστία των σημερινών ανθρώπων, αλλά ήταν καλή. Έτσι έχει δίκιο η Εκκλησία μας που εγκομιάζει τον Απόστολο Θωμά και λέγει «Ω, καλή η απιστία Θωμά». Δεκάτην Ευαγγελική Πυρκοπή κατά σειράν από τα Ιωθανά Ευαγγέλια είναι από το 21ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων στίχη 1.14. Μετά τα αυτά εφανέρωσε νεαυτόν ο Ιησούς πάλι τις μαθητές επί τις της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως ίσον μου Πέτρος, και Θωμάς ο λεγόμενος Δίνημος και Ναθαναήλ ο Αποκανά της θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσε δε ουτως ισον μου πετρος και ή του Γαλέας και, και άλλοι εκτός και αυτού και Λέγε αυτή Σίμων Πέτρος, επάγω λέβηνε. Λέγουσιν να το και εμεί σί σύ. Εξήτων και ενέβεσαι στο πλοίο νευτή και εκείνη την νυχτή επίεσαι νοδέν. Πρωία δε ήδη γενομένη, έστω Ιησούς εις τον Αγγελιών. Ο μέντι η ότι Ιησούς εστί. Λέγιον Λέγουν ο Ιησούς, Ισού, παιδεία, μύτη προσφάτιον έχετε. Απεκέτησαν αυτό ο. Ο αυτή, βάλετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίπλον και ευρύσεται, έβαλον ον και οκέτε αυτοευρύσεται, ήταν, ίσχυσαν από το πλήθος του λεχθείου. Λέγει ούν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύρος εστί. Σίμων ο Πέτρος ακούσας ότι ο Κύρος εστί, τον επενδύτη διαζώσατο, η γυμνός και έβαλεν εαυτόν εις θάλασσαν. Η μαθητέ το πλεορίου ήρθον, ο γαρίσα μακράν απο τη ζήση, αλλά όσοι αποπεκόνται σύροντες το δίκτυο των ηχθείων. Όσου να πέβεσαν οι στεγοί, βλέπω συν ανθρακιά και μένει και ο ψάρων επικείμενων και άρτων. Λέγε αυτή ο Ισού, ενέγκατε από τον ψαρίων, όνα πιάσατε νυν. <ΣΣ2> Ανέβη ο Πέτρο και ήλκησε το δίκτυο επί τη γη με στον ηχθείο μεγάλων 150 τρών, και το σούτον όντων ούκ εσκίσει το δίκτυον. λέγουν αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ο τόμα το όμα του μαθητών εξετάσει αυτόν σι, τη σι. ότι ο Κύριος εστί. Έρχεται ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδουσιν αυτή και το ψάρο μοιος. Του το είδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς της μαθητές αυτού εγερθείς έκλει Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, 7 μαθητέ πήγαν στη θάλασσα της Τιβεριάδος για να ψαρέψουν. Όλη τη νύχτα εκείνη οι μαθητέ δεν έπιασαν ούτε ένα ψάρι δείγμα. Το πρωί όταν ξεμέρωσε στην ακρογιαλιά παρουσιάστηκε ένας άγνωστος οδηπόρος και αυτός ο άγνωστος ο διπόρος ήταν ο Κύριος, ο Ιησούς. Δεν κατάλαβαν όμως οι μαθητέ ότι ήταν ο Κύριος. Και τους λέγει ο άγνωστος ο διπόρος, παιδιά, πιάσατε κανένα ψάρι για, δί, για να φάμε. Αυτοί το αποκρίτησαν και του είπα όχι, δεν πιάσαμε. Και τότε τους λέγει, βάλτε τα δίκτυα στα δεξιά μέρη του λιαριού για να ψαρέψετε αφόσον έβαλαν γέμισαν τα δίχτυα από ψάρια εδώ αγαπητοί τελετειατές βλέπουμε τη θεότητα του Χριστού αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα τη θεότητα του Χριστού θα πάμε λίγο στην παλιά δεθήκη στο πρώτο βιβλίο της Γενεσίως, που λέγεται γέννησης στο πρώτο κεφάλαιο εκεί μας διδάσκει ότι ο Θεός που επίησε τον ουρανό την γη, τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής. Με το λόγο του επίησε τα πάντα. Είπε παραδείγματος χάρη ο Θεός, να ξεχωρίσει η μέρα από τη νύχτα και έγινε έτσι. Είπε ο Θεός να γίνουν όλα τα καφόρα και διάφορα δέντρα και έγιναν έτσι. Είπε ο Θεός να γίνει ο ήλιος, η σελήνη, τάστρα, οι άγγελοι του ουρανού και έγιναν. Είπε ο Θεός να γίνουν όλα τα διάφορα ζώα, τετράποδα, θηρία, ερπετά και πιτνά του ουρανού και έγιναν. Είπε ο Θεός να γίνουν τα διάφορα ψάρια της θαλάσσης και έγιναν. Έτσι με το λόγο του ο Θεός επίγεσε τα πάντα. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Θεός, ήταν ο Τριαδικός Θεός, ήταν και ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός και ο παράκτος το πρέμα το Άγιο. Δια τούτο όπως ο Θεός Πατέρας μαζί με τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα επίσαν τα πάντα έτσι και ο Χριστός με το λόγο Του είμαθε πιάνουν ψάρια ενώ όλη τη νύχτα εκείνη όργωσαν την θάλασσα τη Τιβεριάδος δεν είχαν πιάσει ούτε ένα ψάρι και με το λόγο του Χριστού πιάνουν ψάρια οι μαθητέ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η διοίκηση. Υπάρχει και άλλη διήγηση που μα διδάσκουν οι Ευαγγελιστέ ότι με το λόγο του οι μαθητέ πιάνουν τα ψάρια. Στο πέμπτο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται στη λίμνη της Γενισαρέτ. Εκεί κοντά στη λίμνη, ήταν δύο πλειάρια. ένα πλειάριο ήταν των δύο αδελφών Ανδρέου και Πέτρου και το άλλο ήταν των άλλων δύο αδελφών Ιακώβου και Ιωάννου. Και επειδή ήταν πολύ λαό στην Ακρογελιά, ο Χριστός μπήκε στο πλειάριο του Ανδρέου και Πέτρου και από εκεί άρχισε να διδάσκει τα πλήθεια του λαού. Αφού τελείωσε από την ομιλία του, Τότε είπε στον Πέτρο βάλτε τα δίχτυα στα δεξιά μέρη του πλοίου να ψαρέψετε. Ο Πέτρος απ' και δίκιο, του είπε διδάσκαλε όλη τη νύχτα κοπιάσαμε, οργώσαμε τη λίμνη και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Αλλά επειδή το διατάζεις εσύ θα το κάνω. Και έριξαν τα δίκτυα στα δεξιά μέρη του πλοίου και γέμισαν από ψάρια και δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν. Τότε έκαναν νεύμα στο άλλο πλειάριο που ήταν του Ιακώβου και Ιωάννου. Και ήρθαν και αυτοί και βοήθησαν και τράβηξαν τα δίκτυα στην ακρογιαλιά και γέμισαν και τα δύο πλειάρια από ψάρια. Να βλέπουμε εδώ τη θεότητα του Χριστού. Ενώ όλη τη νύχτα δεν είχαν πιάσει ένα ψάρι με το λόγο του γεμίζουν και τα δύο πλειάρια οι μαθητέ από ψάρια. Και όταν είδε το θαύμα αυτό, ο Πέτρος είπε στον Χριστό, «Έξερ θα πει μου, όταν ήρ αμαρτωλός ημί κύριε». Τέλος, ο Χριστός με το λόγο του μπορεί να βγάζει και χρήματα από το στόμα του ψαριού, καθώς παραδείγματος χάρη, βλέπουμε στο 17ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, πηγαίνουν εκεί αυτοί που έπαιρναν τους φόρους για τον ναό του Θεού και ρωτάνε τον Πέτρο και του λένε ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τους φόρους. Ναι, τους λέει ο Πέτρος θα τα, τα πληρώσει. Και όταν πήγε στο σπίτι ο, Χριστό, ο Πέτρος, τον προέφθασε ο Χριστός και του είπε «Σίμων, τι νομίζεις, οι βασιλείς της γης από ποιους παίρνουν φόρους από τα παιδιά τους ή από τους ξένους» Ο Πέτρος του είπε «από τους ξένους». Άραγε, του λέγει ο Κύριος, «τα παιδιά είναι ελεύθερα, δεν πρέπει να πληρώσουν φόρους». Εδώ θέλει να πει ο Χριστός, ενώ «ο ναός του Θεού» είναι του Πατέρα μου και εγώ είμαι αιώς του Θεού. Είναι δικό μου ναός και εσείς είστε δικά μου παιδιά και είμαστε ελεύθεροι από τους φόρους. Δεν πρέπει να πληρώσουμε εμείς φόρους. Αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε πήγε στη θάλασσα και ρίξε το, πρώτο, ε, το ε, ρίξε το αγκίστρι στη θάλασσα και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις θα ανοίξει στο στόμα του και θα βρίσκεις ένα τετράτραγμο, δηλαδή χρήματα. Πάρε τα χρήματα αυτά από το στόμα του ψαριού και πήγε να πληρώσεις τους φόρους και για μένα και για σένα. Έτσι αγαπητοί τελειτιατέ, ο Χριστός με το λόγο του κάνει τα πάντα. Δίνει εντολή στη θάλασσα και κατασυχάζει. Έτσι βλέπουμε τη θεότητα του Χριστού. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω. Ο Ιωάννης κατάλαβε ότι αυτός ο άγνωστος ο διπόρος ήταν ο Κύριος. Και λέγει στον Πέτρο, αυτός είναι ο Κύριος λέει. Όταν άκουσε ο Πέτρος, εφόρεσε το πανεφόρι ότι ήταν γυμνός και ρίχθηκε στη θάλασσα και βγήκε στην ακρογελιά. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το και βγήκαν στην ακρογελιά. Και όταν κατέβηκαν στην ακρογελιά είδαν κάρβωνα αναμένα και πάνω στα κάρβωνα ένα μεγάλο ψάρι που ψινότανε και δίπλα ήταν ένα ψωμί. Τους λέγει τώρα ο άγνωστος ο διπόρος, δηλαδή ο Κύριος. Φέρετε και από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβη ο Πέτρος στο πλεάρον, τράβηξε το δίχτυ έξω στην ακρογελιά γεμάτο από ψάρια, μεγάλα ψάρια και τα μέτρησαν ήταν 153 ψάρια. Και τόσα πολλά και οι μεγάλα δεν σκίσηκε το δίκτυο λένε. Τους λέγει πάλι ο άγνωστος ο διπόρος ίσως ελάτε να φάτε το πρωινό σας. Κανείς όμως από τους μαθητάς δεν τόλμησε να το ρωτήσει ποιος είσαι εσύ διότι όλοι κατάλαβαν όταν, ότι ήταν ο Κύριος, ο Ιησούς. Τότε παίρνει ο Χριστός το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε, το έδωσε στους μαθητάς, πήρε και το ψάρι, έκανε το ίδιο, το έκοψε, το έδωσε στους μαθητάς και τελειώνει η περικοπή εδώ ο και λέγει ότι αυτήν τη φορά είναι η τρίτη φορά που φανερώθηκε ο Χριστός στους μαθητάς μετά την Ανάστασή Του. Ενδεκάτη και τελευταία Ευαγγελική Επιερκοπή, κατά σειρά, από τα Ιωθανά Ευαγγέλα είναι από το 21ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων στίχη 15-25 ότι ονειρίστησαν, λέγει το η Πέτρο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλειον τούτων. Λέγει αυτό, ναι κύριε, σίδος ότι τυφλός. Λέγει αυτό, βοσκε τα, προβατά, τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι κύριε, σίδας ό,τι φιλοσε Λέγει αυτό, πίμενε τα προβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Ελεπεί Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτο φιλείς με, Και είπε αυτό. Κύριε εσύ πάντα είδες, σύ γινώσκεις ότι φιλώσαι. Λέγε αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν, αμήν λέγω Ότι είσαι νεότερος, εζώνιες εαυτόν αυτόν και περιπάτησες όπου ήθελες. Όταν δεν γεράσεις, εκτινήσεις τα σκύρα σου και άλλο σε σιώσει και είσαι όπου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνουν ποιο θανάτου δοξάσει το Θεό. Και τούτο είπε λέει αυτό Στραφίζει ο Πέτρος και βλέπει τον μαθητή ονειγά από Ιησούς ακολουθούντα ως και ανέπεσε το δίπλο του το αυτού. Και είπε κύριε τι σε στην ο παραδιδούσε. Τούτον εδώ ο Πέτρος λέγει το Ιησού κύριε ούτως τι Λέγε αυτό το Ιησούς, αν αυτό θέλω μένει έως έρχομαι, τι προσέ, σε ακολούθη ο λόγος ούτως, εις τους αδερφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ού καπονίσκη. Και ούκ είπε αυτό ο Ιησούς, ότι ο καπονίσκη, αλλά αν αυτό θέλω μένει έως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής, ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στα αυτά και είδαμε ότι αληθίσεις την ημαρτυρία αυτού έστε δε και άλλα πολλά ω επίηση ο Ισού. Άτε να εγγράφεται καθέν, ο δε αυτόν με τον κόσμο, χωρί τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο. Ο Χριστό τρει φορέ ρωτάει τον Πέτρο και του λέγει αν τον αγαπά. Αλλά για να δούμε αγαπητοί τελευταίτε, γιατί ο Χριστός ρωτράει τρεις φορές τον Πέτρο αν τον αγαπά, ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα να δούμε. Στο 26ο κεφάλαιο, κατά Μαθαίων Ευαγγέλων, 30-32 στίχος, μετά που ο Χριστός παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας του σώματός του και αίματός του, έπειτα λέγει ο Ευαγγελιστής και οι μνήσαντες εξήτων εις το όρος των Ελαιών. Τότε λέγει αυτή ο Ιησούς πάντες εμίς σκανδαλιστήσεστε εν ημί εν τη νυχτή ταύτη γέγραπτε γάρ πατάξω το πεμένα και δασκορπιστήζοντε τα πρόβατα της Πίμνης μετά δε το με πρόαξοι μας ει την Γαλλία. Αφού έψαλαν πήγαν στο όρος των Ελαιών. Τότε ο Ιησούς Λέγε στους μαθητάς, όλοι εσείς απόψε αυτή τη νύχτα θα κλονιστεί η πίστη σας ως προς εμέ. Θα σκανδαλιστείτε και θα με αρνηθείτε, διότι είναι γραμμένον από τον προφήτη Ζαχαρία. Και αναφέρει ο Χριστός στους μαθητάς μια προφητεία από το 13ο κεφάλαιο του Ζαχαρία, 7 στίχο που λέει εκείνο ο Θεός. Εγώ ο πατήρ και του Μεσίου Χριστού θα φωνεύσω το πεμένα Χριστόν και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα της μάνδρας. Του τέστην εσύ συμμαθητέ μου. Μετά όμως που θα αναστηθώ θα σας περιμένω στη Γαλλία. Εκεί θα συνεδητούμε. Ο Πέτρος όμως του είπε κι αν όλοι θα σκανδελιστούν και θα αρνηθούν εγώ ποτέ μα ποτέ δεν θα σε ανεθώ. Ο Χριστός του είπε, αλήθεια σου λέγω Πέτρε, ότι απόψε αυτή τη νύχτα, προτού φωνάξει ο πετεινός, θα με αρνηθεί τρεις φορές, ότι δεν με γνωρίζει. Ο Πέτρος όμως, εστήριζε τον εαυτό του και έλεγε, κι αν ακόμα θα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, ποτέ, μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ. Στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής γράφει ότι όταν ο Χριστός οδηγήθηκε στο δόλο του δικαστηρίου, τον ακολούθησε και ο Απόστολος Πέτρος και κάθεσε στην αυλή και ζεστανόταν στη φωτιά με τους άλλους που ήταν εκεί, ότι ήταν κρύο. Μια υπηρέτρια, μια απλή γυναίκα του λαού, ρώτησε τον Πέτρο και του είπε «Και εσύ μαζί με τον Ιησού των Αζωραίων. Ο Πέτρος άρχισε να καταράτε τον εαυτό του και να ορκιστεί και να αρνηθεί τον Χριστό και να πει «Γυναίκα, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τον άνθρωπο». Και αφού αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό, αμέσως φώναξε ο Πετρινός. Και καθώς μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο 22ο και ο Λουκά. Στο 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, 61-62 στίχου. Και στραφή ο κύριο ενέβλεψε το Πέτρο. Και είπε μνή ο Πέτρο του λόγου του κυρίου, ω είπε αυτό, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, απανήσε με τρεις και έξω τον έξω ο Πέτρο και έκλαψε μικρό. Τη στιγμή εκείνη που ο Πέτρος αρνήθηκε τρεις φορές το Χριστό ο Κύριος έριξε το βλέμμα του επάνω στον Από... Απόστολο Πέτρο και τη στιγμή εκείνη ήταν σαν να το έλεγε στον Πέτρο ε Πέτρε εσύ να που έλεγες ότι αν θα χρειαστεί να πεθάνεις μαζί μου ποτέ μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ και βλέπεις με αρνήθηκε τρει φορέ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Πέτρο τρει φορέ αρνήθηκε το Χριστό. Γι' αυτό εδώ στην Πυρκοπή μετά την ανάστασή του το ρωτάει τρει φορέ και το λέγει: Σίμων, η έτου αιωνά, με αγαπά, βόσκε τα αρνία μου. Σίμων, η έτου αιωνά, με αγαπά, πήμενε τα προβατά μου. Σίμων η αίτιονα ε, με αγαπάς βόσκε τα προβατά μου. Τρει φορέ αρνήθηκε το Χριστό, γι' αυτό τρει φορέ το ρωτάει τώρα ο Χριστό αν τον αγαπά. Δια τούτο το συμπέρασμα εδώ, αγαπητοί τελεθέτε, είναι τούτο. Α μην λέμε μεγάλε κουβέντε, αλλά α έχουμε ταπείνωση ότι, ότι να μην κάνουμε και σαν το Φαρισαίο που ύψωσε τον εαυτό του. Αλλά έχουμε έχουμε ταπείνωση, ότι ο Θεός υπερηφάνης τα ταπεινής δε δίδουσι χάριν. Και τέλος, το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Ευαγγελιστή εδώ κλείνει το Ευαγγέλιο του με του εξή λόγους, Είναι και άλλα πολλά θαύματα, δασκαλίε, που έκανε ο Χριστός. Τα οποία αν θα γραφόταν όλα, όλα τα βιβλία του κόσμου δεν θα τα χωρούσαν. Και καθώ λέγει στο 20 κεφάλαιο ο Ιωάννης, 30-31 στίχους, πολλά μεν ον και άλλα σημεία επίεσαι ο Ιησούς, ενώ του το μαθητών αυτού αγκέστε και, και γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Είναι πολλά θάματα και διδασκαλίες που έκανε ο Χριστός τα οποία δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, δηλαδή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εννοεί του άλλου τρει Ευαγγελιστέ. Θέλει να πει είναι στο κατά Ματέο, στο κατά Μάρκο και στο κατά Λουκάν. Αλλά και άλλα πάρα πάρα πολλά θέματα και δασκαλίε που έκανε ο Χριστό που δεν τα έγραψαν οι Ευαγγελιστέ, έγραψαν αυτά που χρειαζόταν μόνο για τη σωτηρία μας. Και Τέλος, στην συνέχεια ο Ευαγγελιστής λέγει «Τα αυτά δεν γέγραπτε ή να πιστέψετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και να πιστεύοντες ζωή έχετε το όνομα του αυτού». Όλα αυτά γράφηκαν, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, για να πιστέψετε ότι ο Μεσσίας είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και να πιστεύετε να έχετε στον εαυτό σας αιώνια ζωή δια το όνομά Του. Πράγματι, όσοι άνθρωποι διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και το τηρούν κατά γράμμα, θα έχουν αιώνια ζωή, θα ζήσουν αιώνια με τον Χριστό που δεν θα υπάρχει τέλος. Καθώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, πέμπτο κεφάλαιο, δώδεκα στίχο γράφει «Ο έχων των ιών έχει τη ζωή. που έχουν το λιόν του Θεού, την ζωή ο έχει. Έτσι, αγαπητοί τελεθεατέ, τελειώσαμε τι 11 ευαγγελικέ περικοπέ από τα Ιωθενά Ευαγγέλια. Και είδαμε σε αυτέ τι περικοπές τα εξή. Πρώτον, ο δημιουργό του σύμπαντο που επίσε τον ουρανό και τη γη ένας είναι, αλλά ο ένας Θεός είναι οι τρία πρόσωπα και τρία πρόσωπα ένας ο Θεός Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεύτερον, είδαμε ότι ο διάβολος δεν χαίρει πολύ όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, αλλά όταν δεν μετανοεί το έτε χαίρει, διότι ξέρει πολύ καλά ότι αν δεν θα με τον δεν θα σωθεί. Γι' αυτό χαίρει περισσότερο. Τρίτον, είδαμε ότι τα θαύματα, όσα θαύματα να ειδούμε δεν είναι σε θέση να μας βοηθούν στην σωτηρία, παρά μόνο τα έργα, τα καλά έργα που τα κάνουμε εδώ στη γη. Τέταρτον, είδαμε τη θεότητα του Χριστού και είδαμε ακόμα ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε, και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε. Πέμπτον, Είδαμε ότι η παλιά διαθήκη ερμηνεύεται με την καινή διαθήκη και η Παλ... κοινή και διαθήκη με την παλιά διαθήκη. Έκτον, Είδαμε ότι ο Χριστό μετά την ανάστασή του έφαγε μαζί με του Αποστόλου. Έβδομον. Είδαμε ότι ο Χριστό αληθώς αναστήθηκε. Όγδο. Είδαμε ότι όσοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το τηρούν και τα γράμμα, ο Χριστός τους ονομάζει αδερφούς του. Ένατον, είδαμε ότι η απιστία του Θεμά ήταν καλή. Δέκατον, είδαμε την θεότητα του Χριστού και τέλος, ενδέκατο, είδαμε ότι η Άννα, θα μελετήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού θα το τηρήσουμε κατά γράμμα, τότε θα ζούμε αιώνια με τον Χριστό που η ζωή μας δεν θα τελειώνει ποτέ. Αλλά για να τα μάθουμε όλα αυτά, αγαπητοί τελειδατέ, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε και έγραψαν το Λόγο του Θεού, καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχου γράφει. Ο θελήματι ανθρώπου έχει ποτέ προφητεία, αλλά υπό του Αγίου Φερόμενοι ελάρισαν άγιο Θεού άνθρωποι. Έτσι να πιστεύουμε ότι η Αγία Εγραφή είναι ο λόγο του Θεού. Δεύτερο, να τη μεριτήσουμε και τρίτο, να την τρίσουμε. Αν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγο του Θεού. Θα τη μελετήσουμε και θα τη τηρήσουμε τότε. Αυτά τα λίγα χρόνια, 50-80 χρόνια που θα μα χαρίσει ο Θεό εδώ στη γη, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη. Και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι όπως έχω τονίσει και άλλη φορά σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχας, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Εποράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού